Θα κάνουμε φινάλε με μια ξεχωριστή συζήτηση με τον πρίτανη του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, τον κύριο Νίκο Κατσαράκη. Μαθαίνω για το ΕΛΜΕΠΑ, επιλέγω ΕΛΜΕΠΑ, το θέμα διαδικτυακής εκδήλωσης που θα πραγματοποιηθεί αύριο 5 το απόγευμα, αύριο Τετάρτη 26 Μαΐου. Βασικός στόχος μαθητές τρίτης λυκείου να γνωρίσουν τα 11 προγράμματα σπουδών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. Περισσότερα θα μας πει ο πρίτανης, ο κύριος Νίκος Κατσαράκης. Κύριε Κατσαράκη, να σας καλησπερίσω και να σας ευχαριστήσω πολύ για την παρέμβασή σας. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Καλησπέρα σας. Θέλω να πείτε λίγο πόσο σημαντική είναι η αυριανή διαδικτυακή εκδήλωση που διοργανώνει το ΕΛΜΕΠΑ. Είναι μια εκδήλωση στην οποία θέλουμε να παρουσιάσουμε στους υποψήφιους φοιτητές, στους γονείς, στους εκπαιδευτικούς, τα 11 ακαδημαϊκά τμήματα του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. Να παρουσιάσουμε τα γνωστικά αντικείμενα, τις επαγγελματικές προοπτικές, τη διεθνή παρουσία, την εξωστρέφεια, τα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου και να προσπαθήσουμε να πείσουμε τους μαθητές της τρίτης λυκείου, να πείσουμε τους υποψήφιους φοιτητές να επιλέξουν το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο για να συνεχίσουν τις σπουδές τους, για να ανοίξουν αυτή τη νέα φάση στη ζωή τους. Για ποιο λόγο κάποιος υποψήφιος για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση να επιλέξει, να βάλει ως προτεραιότητα τμήματα του ΕΛΜΕΠΑ? Υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι. Ένας από αυτούς είναι ότι το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο έχει νέα, σύγχρονα προγράμματα σπουδών, τα οποία σχεδιάστηκαν τα τελευταία 2 χρόνια. Πρόκειται για προγράμματα σπουδών τα οποία ικανοποιούν τις σημερινές ανάγκες όσον αφορά την επιστήμη, αλλά όσον αφορά και την επαγγελματική αποκατάσταση των φοιτητών μας, των αποφύτων μας. Αυτός είναι ένας σημαντικότατος λόγος για να επιλέξει κανείς τα τμήματα του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. Η επαγγελματική αποκατάσταση, προοπτικές οι οποίες ανοίγονται στη συνέχεια για τους αποφύτους των τμήματων του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. Κύριε Πρίτανη, η πανδημία, η επιδημιολογική κρίση τον τελευταίο χρόνο, κακά τα ψέματα, επηρέασε τη λειτουργία του Πανεπιστημίου. Βγαίνει αλόβητο εντός και εκτός εισαγωγικών το Πανεπιστήμιο από αυτή τη διαδικασία? Το Πανεπιστήμιο έχει καταβάλει μια τεράστια προσπάθεια, ολόκληρη η ακαδημαϊκή κοινότητα του Πανεπιστημίου, για να ανταπεξέλθει σε αυτές τις συνθήκες. Τα πανεπιστήμια δεν βγαίνουν αλόβητα, αυτή είναι η πραγματικότητα. Το σύνολο των ελληνικών πανεπιστημίων εδώ και 3 εξάμηνα υλοποιεί προγράμματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Τα αμφιθέατρα, οι αίθουσες διδασκαλίας είναι κενές. Προσπαθούμε με κάθε τρόπο να μην χάσουμε την επαφή μας με τους φοιτητές μας, με τους νέους ανθρώπους. Έχουμε ανταποκριθεί. Τα μαθήματα έχουν σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό ολοκληρωθεί εξ αποστάσεως. Έχουμε προσπαθήσει πάρα πολύ έτσι ώστε να μην χαθούν μαθήματα, να μην χαθούν ακαδημαϊκά εξάμηνα. Όμως είναι πλέον η ώρα, με βάση τις νέες επιδημιολογικές συνθήκες, να υπάρξει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο επαναφοράς των φοιτητών στους φυσικούς τους χώρους, επαναφοράς στα αμφιθέατρα, στις αίθουσες διδασκαλίας, έτσι ώστε να μπορούμε να αλληλεπιδράσουμε μαζί τους, να μπορούμε να τους κοιτάξουμε στα μάτια, πραγματικά να διδάξουμε τα μαθήματα με ένα φυσιολογικό τρόπο και όχι μόνο μέσω των υπολογιστών. Θέμα των κατευθύνσεων που θα δώσει και τα συναρμόδια Υπουργεία, δηλαδή αποφάσεων της κυβέρνησης. Προφανώς και είναι, πάντως είναι απλά πλέον είστε έτοιμοι, στίχημα. Αυτό μου λέτε. Ναι. Είμαστε έτοιμοι, απλά είναι ένα στίχημα, γιατί πλέον πραγματικά τα πανεπιστήμια δεν μπορούν να αντέξουν και ένα νέο εξάμηνο όπου η εκπαίδευση θα γίνεται εξ αποστάσεως. Ακριβώς. Η ατζέντα του προγραμματισμού σας για τα επόμενα χρόνια τι περιλαμβάνει, πού στοχεύετε, ποια είναι η κεντρική κατεύθυνση στον τομέα της έρευνας, θα πω εγώ. Στοχεύουμε σε όλους τους τομείς, κυρίως στην εκπαίδευση, στην προπτυχιακή εκπαίδευση, ποιοτική προπτυχιακή εκπαίδευση, μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών, διδακτορικές σπουδές, πόλη αριστείας όσον αφορά την έρευνα, διεθνή παρουσία και εξωστρέφεια. Αλλά εδώ θα μου επιτρέψετε να τονίσω μια σημαντική εξέλιξη που είχαμε μόλις σήμερα, μια πολύ σημαντική επιτυχία για το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο και για τους φοιτητές του.
τρία τμήματα του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, το τμήμα Ηλεκτρολόγων, Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, το τμήμα Μηχανολόγων, Μηχανικών και το τμήμα Γεωπονίας, θα αποδίδουν πλέον ένα ενιαίο και αδιάσπαστο τίτλο μεταπτυχιακών σπουδών επιπέδου 7, σε αντιστοιχεία με τις υπόλοιπες πολυτεχνικές σχολές και γεωπονικές σχολές των ελληνικών πανεπιστημίων. Τα πτυχία μας λοιπόν, τα πενταετή προγράμματα σπουδών στα τμήματα τα οποία προανέφερα, είναι πλέον ισότιμα. Οι απόφοιτοί μας θα έχουν πλήρη επαγγελματικά δικαιώματα όπως αντιστοιχούν στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, όπως αντιστοιχούν στο ΓΕΟΤΕΕ. Και αυτός είναι ακόμα ένας λόγος για τους υποψήφιους φοιτητές να επιλέξουν το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο για να ξεκινήσουν τις σπουδές τους. Καλός ο όλος σχεδιασμός, οι κατευθύνσεις και οι προοπτικές βέβαια. Το θέμα είναι να υπάρξει στήριξη και από το κεντρικό κράτος, να υπάρξουν και τα κονδύλια, να υπάρξει χρηματοδότηση. Σε αυτό το κομμάτι την έχουμε ξανακάνει βέβαια τη συζήτηση, κύριε Πρίτανη, πριν από κάποιους μήνες. Παραμένετε προβληματισμένος? Κοιτάξτε να δείτε, προφανώς όλη η ακαδημαϊκή κοινότητα είναι προβληματισμένη. Γνωρίζουμε, το γνωρίζει και η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, ότι διαχρονικά υπάρχει υποχρηματοδότηση των ελληνικών πανεπιστημίων. Επίσης, ένα πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουν τα περιφερειακά πανεπιστήμια είναι η υποστελέχωσή τους. Θα αναφέρω χαρακτηριστικά ότι ο αριθμός των φοιτητών ανά μέλος ΔΕΠ είναι πολύ μικρότερος από την Ευρώπη των 27. Όμως δεν θέλω να μείνω εκεί. Είναι στιγμές που πραγματικά ανοιγόμαστε προς την κοινωνία, ανοιγόμαστε προς τους υποψήφιους φοιτητές. Τους καλούμε να επιλέξουν το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο για να συνεχίσουν τη ζωή τους, για να ξεκινήσουν τις σπουδές τους. Μια σημαντική στιγμή στη ζωή τους όπου η απόφαση τους μετράει και πραγματικά θεωρούμε ότι το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο είναι ένα νέο σύγχρονο πανεπιστήμιο που δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη φοιτητική μέρημνα και στην υποστήριξη του φοιτητή σε όλα τα επίπεδα θα αποτελέσει το νέο σπίτι τους. Στο πρακτικό σκέλος να μας δώσετε κάποιες πληροφορίες για την αυριανή διαδικτυακή εκδήλωση, ενημέρωση, πώς μπορεί κάποιος να παρακολουθήσει, να γίνει μέρος της? Υπάρχει ο σύνδεσμος στο Zoom που μπορεί κανείς να δει στην ιστοσελίδα μας. Επίσης θα αναμεταδίδεται από το κανάλι μας του Γραφείου Διασύνδεσης του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου στο YouTube. Ναι. Θα υπάρξουν παρουσιάσεις τόσο από μένα, από τον Αντιπρίτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, τον κύριο Δρακάκη, και από όλους τους προέδρους των τμήματων, των 11 τμήματων του ΕΛΜΕΠΑ, και στη συνέχεια θα υπάρξουν ερωτήσεις, απαντήσεις. Θα υπάρξουν και ερωτήσεις, δηλαδή θα υπάρξει διαδραστικότητα. Βεβαίως θα υπάρξει διαδραστικότητα, έτσι ώστε να απαντήσουμε σε όλες τις ερωτήσεις που θα έχουν οι μαθητές, που θα έχουν οι γονείς, οι εκπαιδευτικοί, έτσι ώστε να μην αφήσουμε κανένα, θα έλεγα, αναπάντητο σημείο. Μάλιστα, βλέπουμε και τη σχετική κάρτα. Μαθαίνω για το ΕΛΜΕΠΑ, επιλέγω ΕΛΜΕΠΑ, Τετάρτη 26 Μαΐου 2021, 5 η ώρα ξεκινάτε, κύριε Πρίτανη, σωστά, και ολοκληρώνεται περί τις 8. Μπορεί να τραβήξει λίγο παραπάνω, ανάλογα με τη συμμετοχή, ίσως, υποθέτω εγώ. Ίσως, ελπίζω να είναι μεγάλη συμμετοχή. Βέβαια, το όλο η όλη οργάνωση θα μαγνητοσκοπηθεί και στη συνέχεια θα υπάρχει στα μέσα δικτύωσης, έτσι ώστε οι μαθητές να μπορούν στη συνέχεια να επισκεφθούν και να ακούσουν αυτή την παρουσίαση για το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο και τα τμήματά του. Κύριε Πρίτανη, να σας ευχαριστήσω θερμά. Καλό σας βράδυ. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ για ακόμα μία φορά.